σημείωσε ένα κόλλο ο Μαουρίτσιο, εκπληκτικό, 2-0 ο ΠΑΟΚ, στόχος του είναι αίτητος, έχει μόνο μία ισοπαλία και όλες τις νίκες, στην πρώτη θέση. Ο στόχος και η επιστροφή του, τι έχει να πει για αυτά. Of course, I'm very happy with my goal, but I'm more happy that I come back for play the games because this long time that I not play was not good for me. I don't feel good because I want to play all the games. But also we must give congratulations for all the team that make a very good work, very good job. And we are in the good way to take the league because this is our dream. And we continue to work like that till the end. Είμαι πολύ χαρούμενος αρχικά για τον γκολ που πέτυχα. Όλη η ομάδα προσπαθούμε. Οι προπονήσεις μας είναι εντατικές. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε τις νίκες. Επίσης θέλω να συγχαρώ και όλη την ομάδα, γιατί είναι ένα teamwork αυτό. Έχουμε καταφέρει αυτό που έχουμε καταφέρει. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να παίρνουμε τους 3 βαθμούς που είναι οι σημαντικοί και ευελπιστούμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επέστρεψε μετά από ένα μήνα από ένα σοβαρό τραυματισμό με γκολ. Πήγε ωστόσο από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, έχει πάλι ένα μικρό πρώτο τραυματισμό. Σε τι κατάσταση είναι και αν θέλει έχουμε συνοδευτεί με την Chelsea. I believe in all the staff, medicine staff that we have. It's not injury, you know, it's just one little discomfort that I have, but it's nothing that I believe can put me out. So I will continue my work, my trainings, my treatment and everything, and I expect that I will be 100% to play against Chelsea. Δεν είναι ακριβώς τραυματισμός, είναι μία μικρή ενόχληση η οποία νιώθω, εμπιστεύομαι το ιατρικό team. Θα προσπαθήσω, θα συνεχίσω την προπόνηση και τη θεραπεία μου και ελπίζω ότι θα είμαι 100% έτοιμος να αγωνιστώ στο παιχνίδι με την Τζέλσι. Μια τελευταία ερώτηση για το Φόρ. Έχει σκοράρει και έχει φύγει και πάει και πανηγυρίζει μαζί με το ψυχοκροτή της ομάδας. Θα μας μιλήσει και μιλήσει το παιχνίδι. It's because, you know, people from outside of the club don't know how we work. You know, we work hard. Sometimes we don't have time to stay with families, with friends, because we have games now every 3 days. We have very short time. And with my problem with my knee, I stay a long time. I come before training and after training to make therapies, to make treatments, to make trainings with the people. So I must to thank you the physios because they help me a lot. So these goals that I make was for them because they work so hard to give me the opportunity to come back. Ο κόσμος εκτός ομάδας δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο να περάσουμε με τις οικογένειές μας. Μονίμως προπονούμαστε, έχουμε το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο, Σαββατοκύριακα, Μεσοβδόμαδα, όλα αυτά. Το συγκεκριμένο γκολ το πανηγύρισα με την ομάδα, με το φυσικοθεραπευτή, γιατί φυσικοθεραπευτές σημαίνουν πάρα πολλά για μας, γιατί μας βοηθάνε όποτε το χρειαζόμαστε και είναι ουσιαστικά σαν μια δεύτερη οικογένεια για μας. Okay. Πρέπει να φύγει. Okay, no. Last one. Okay, last one. Πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος το ρόλο του μέσα στην ομάδα, γιατί εμείς αυτό που βλέπουμε απ' έξω είναι σαν να είναι ο στρατηγός του Λουτσέσκου μέσα στο γήπεδο. No, I'm not general. I just know I try to make my best for the team, for win the games, and I'm not general. No, we have a very good group. We have a very good team, and we want to win all the games, to take the league. This is important. That is all. We don't have the player that, you know, is general or something like this. It's only the team. This is the most important. Δεν με βλέπω σαν στρατηγό. Όλη η ομάδα προσπαθεί για το καλύτερο. Είμαστε ένα πολύ δυνατό group, όλοι ομαδικά. Προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς σε κάθε παιχνίδι και από εκεί και πέρα, στο τέλος, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.